Τον Εύρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τι είπε για το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης στον Εύρο. Απόφαση για την προφυλάκηση των 5 κατηγορούμενων συνοριοφυλάκων έλαβαν εισαγγελέας και ανακριτής. Αρνούνται τις κατηγορίες οι συνοριοφύλακες. Έκθεση φωτογραφιών για τα 100 χρόνια Ορεστιάδας πραγματοποιείται και στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Κυριακή 4 Ιουνίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Περιοδία στον Εύρο πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κύριος Βελόπουλος επισκέφθηκε τον Εύρο στο πλαίσιο των νέων προεκλογικών εξορμήσεων, επισημένοντας ωστόσο το μεγάλο ποσοστό που έλαβε το κόμμα του. Ο κύριος Βελόπουλος συναντήθηκε με φίλους και στελέχη της Ελληνικής Λύσης. Αύριο στις 9 το βράδυ, ο Κυριάκος Βελόπουλος φιλοξενείται στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας στην εκπομπή του Γιάννη Τομαδάκη 7 ημέρες. Περιοδία στον Εύρο πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος επισκέφθηκε και την Ορεστιάδα, που είχε τη δυνατότητα να μιλήσει με φίλους και στελέχη της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στο μεγάλο ποσοστό που έλαβε το κόμμα του στον Εύρο. Η Ελληνική Λύση έλαβε 8,72%, το μεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά σε περιφερειακή ενότητα. Ήρθαμε να ευχαριστήσουμε τους Ευρύτες για το τρομακτικό ποσοστό που μας έδωσαν. Είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε με τους πολίτες και βλέπετε ότι πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα σε κάθε πόλη. Εγώ έχω κάνει ουσιαστικά αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι, να πηγαίνω και να μιλάω σε λαϊκές, να μιλάω με τους ανθρώπους κάθε πρωί, κάθε μέρα. Δεν κάνουμε ομιλίες και συγκεντρώσεις όπως κάνουν οι υπόλοιποι, δεν μαζεύουμε τα δικά μας κομματικά στελέχη για να μας χειροκροτούν. Απλά πηγαίνουμε να ακούσουμε τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Ο Εύρος για μένα είναι η δεύτερη πατρίδα μου, έτσι κι αλλιώς. Το μισό σου, οι μισοί συγγενείς μου είναι από τον Άβαντα, ένα χωριό έξω από την Αλεξανδρούπολη. Τα μερικά μου χρόνια τα πέρασα εδώ, κάθε καλοκαίρι ερχόμασταν εδώ. Αλλά η τιμή που μας έκανε ο Εύρος είναι ένα μεγάλο φορτίο για μας. Να παλέψουμε για τον Εύρο, για τους Ευρύτες, για όλους αυτούς που κρατάνε όχι Θερμοπύλες, ούτε φυλάνε Θερμοπύλες, γιατί αυτό είναι και αδόκιμος ως όρος σύγκρισης. Αλλά κρατάνε τα σύνορά μας όρθια. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ζήτησε την ενίσχυση του κόμματος και στις προσεχείς εκλογές. Υπάρχουν πολλοί μύθοι σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Ο πρώτος μύθος είναι ότι πρέπει να είναι 7-κομματική βουλή για να μην έχει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μεγάλο παραμύθι. Όσοι ξέρουν τον εκλογικό νόμο ξέρουν ότι και με 5-κομματική βουλή, με υψηλά ποσοστά τα υπόλοιπα κόμματα, τελειώνει η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει την αυτοδυναμία, γι' αυτό και αποφεύγει να κάνει το debate. Χρησιμοποιεί όλα τα social media λιδωρώντας, υβρίζοντας, συκοφαντώντας αντιπάλους. Αυτό εμένα με ενοχλεί ως άνθρωπο αλλά και ως πολιτικό, γιατί είναι ανέντιμο να βάζεις τρόλ, να βάζεις ανθρώπους να υβρίζουν και να λιδωρούν τους αντιπάλους μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Είναι το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας που λασπολογεί και βουτάει μες στο βούρκο. Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Θα κρατήσουμε ένα σοβαρό ύφος, γιατί η Ελλάδα έχει σοβαρά προβλήματα για να μπούμε στην περιπέτεια της γελιοποίησης και της αυτογελιοποίησης του πολιτικού συστήματος. Η μόνη αγωνία δηλαδή του Πρωθυπουργού είναι να κερδίσει εκλογές και να ξαναγίνει Πρωθυπουργός. Γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Και δεν είναι για την νομή της εξουσίας, είναι για την νομή των χρημάτων της εξουσίας περισσότερη επιλογή της, παρά για το να διοικήσει να κυβερνήσει ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Βελόπουλος φιλοξενείται τη Δευτέρα σε 9 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή 7 ημέρες στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Ομόφωνη ήταν η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκηση των 5 κατηγορούμενων συνοριακών φυλάκων για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Χθες οι συνοριοφύλακες απολογούνταν για ώρες και αργά το απόγευμα έγινε γνωστή η απόφαση για προφυλάκησή τους. Και οι 5 βαρύνονται με την κατηγορία για διευκόλυνση εισόδου ατόμων στη χώρα. Ο ένας για διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οι άλλοι 4 για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Και στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Ανάμεσα στις φωτογραφίες περιλαμβάνεται και ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδόρων του Κάραγατς, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ορεστιάδας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εντάσσονται και εκθέσεις ιστορικών φωτογραφιών. Φωτογραφίες εκτίθενται και στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας. Αυτές τις ημέρες που κορυφώνονται, θα λέγαμε, οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια της πόλης μας, μπορεί είτε ο επισκέπτης είτε ο κάτοικος αυτής της πόλης να θυμηθεί λίγο κάτι από τα παλιά χρόνια. Στη Δημαρχία, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, εδώ στον ιερό μας ναό, φιλοξενούνται φωτογραφίες από το αρχείο του, γνωστό αρχείο του Κυριακίδη, με όλη την ιστορία του ναού μας. Ανάμεσα στις φωτογραφίες περιλαμβάνεται και ο ιερός ναός του Κάραγατς, ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Ξεκινώντας, όπως βλέπουμε, από το ναό του Κάραγατς,
και συνεχίζοντας με την μορφή του Μητροπολίτου, του τελευταίου Μητροπολίτου Αδριανοπόλεως του Πολυκάρπου, αλλά και την πορεία του ναού, αλλά και του οικοτροφείου, του παλαιού οικοτροφείου. Και ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να δει μέσα σε λίγες στιγμές, περνώντας μια βόλτα εδώ από το ναό, να δει όλη την ιστορία μπροστά στα μάτια του, αυτού του ναού, αλλά και όπως είπα και σε άλλα σημεία της πόλεως. Είναι μια ευκαιρία και οι παλαιοί να θυμηθούν, ήδη προηγουμένως που τοποθετούνταν οι φωτογραφίες συγκινήθηκαν κάποιοι γείτονες που θυμήθηκαν την τότε Ορεστιάδα. Οι νέοι κάτοικοι της πόλης που ήρθαν ως παρεπίδημοι εδώ να μάθουν και να δουν πώς ήταν τότε η πόλη και πώς έχει αλλάξει, αλλά κυρίως να μάθουν οι νέοι μας και τα παιδιά μας ότι τούτος ο τόπος έγινε με πολλές θυσίες, με πολλούς κόπους για να είναι η πόλη που σήμερα ζούμε, απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όλοι μας. Το αρχείο των φωτογραφίων είναι δικό μου, είναι του Γρηγόρη Ταζορίδη, είναι από το Λογαριαστικό Μουσείο Ορεστιάδας, δηλαδή μαζεύουμε όλες τις φωτογραφίες που μπορούμε να βρούμε αναλόγως με το θέμα που στείλουμε κάθε φορά και επιλέγουμε τις καλύτερες. Εδώ στην εκκλησία σήμερα τι είχατε? Επιλέξαμε φωτογραφίες από την δημιουργία, την εδώ όχι δημιουργία, από τα εγγένεια και την κατασκευή του Ιερού Ναού. Έχουμε βάλει φωτογραφίες από το χώρο που στήθηκε, από την πλατεία που ήταν παλιά εδώ πέρα. Έχουμε βάλει φωτογραφίες από την πρώτη εκκλησία, από τη θεμελίωση της δεύτερης εκκλησίας. Την εκκλησία όταν όπως κατασκευαζόταν και μερικές φωτογραφίες από τα εγγένεια και την κατασκευή του οικοτροφείου. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ορεστιάδας Βαρθολομαίος Στεριάδης τονίζει ότι οι φωτογραφίες πρέπει να προστατεύονται. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να περάσουν όλοι να δουν αυτές τις φωτογραφίες και να τις προσέξουν, γιατί δυστυχώς σημειώθηκαν κάποιοι βανδαλισμοί που δεν πρέπουν σε αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες. Την στήριξη με εκπαιδευτικό προσωπικό προτάσει για το τμήμα ψυχολογίας του Δημοτήχου ο υποψήφιος βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, Στέλιος Παναγούτσος. Ο κύριος Παναγούτσος τονίζει ότι άμεσα πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις για μόνιμο προσωπικό. Παράλληλα, ο κύριος Παναγούτσος τάσεται και υπέρ της ίδρυσης κτηνιατρικής στο βόρειο τμήμα του Εύρου. Την ίδρυση σχολής κτηνιατρικής στο βόρειο τμήμα του Εύρου προτείνει ο υποψήφιος βουλευτής Εύρου ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής και καθηγητής ιατρικής Στέλιος Παναγούτσος. Ο κ. Παναγούτσος τονίζει ότι η ίδρυση της σχολής δεν είναι εύκολη υπόθεση, επισημαίνει όμως το χαρακτήρα της περιοχής. Τι θέλουμε το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης? Θέλουμε να είναι φορέας ανάπτυξης της Θράκης. Mm-hmm. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Εάν επικεντρωθούμε λοιπόν στα αναπτυξιακά προστάγματα της εποχής για τις περιοχές της Θράκης και προσαρμοστεί το Δημοκρίτιο σε αυτά, νομίζω ότι ναι, έχει μέλλον. Δηλαδή, παράδειγμα, λέω, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, τα πανεπιστημιακά τμήματα εδώ της Ορεστιάδας έχουν έρθει και έχουν κουμπώσει με το αναπτυξιακό μοντέλο που θα μπορούσε να έχει αυτή η περιοχή και να καταστεί κερδοφόρα η αγροτική και η γεωργική και η κτηνοτροφική παραγωγή. Ένα σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτά τα τμήματα έχουν θέση σε αυτό. Όπως θα μπορούσε να έχει θέση, όπως λένε όλος ο κόσμος, έτσι, και μια κτηνιατρική σχολή. Πού? Αντίστοιχα. Προφανώς εδώ. Στην Ορεστιάδα. Δεν θα μπορούσε να είναι. Στο Βόρειο Εύρο, θα έλεγα εγώ. Οφείλουμε να είμαστε και πραγματιστές και να σας πω ότι δεν είναι εύκολο να ιδρύσει κανείς μια κτηνιατρική σχολή. Δηλαδή, δεν πατάω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είμαι θεροβάμων, έτσι δεν πατάω στα σύννεφα. Είναι πολύ ακριβή σχολή και θέλει μεγάλη επένδυση. Αλλά εγώ όταν ήρθα το 1988 στον Εύρο, οι φήμες ερχόμουν με τις φήμες για τον Εύρο ότι ταΐζει κρέας όλη την Ελλάδα. Έτσι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είχε παράδοση στην κτηνοτροφία. Λοιπόν, επομένως, να πρέπει να το ξαναδώσουμε τα κίνητρα και μια κτηνιατρική θα ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο. Παράλληλα, ο κ. Παναγκούτσος προτείνει τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης μεταξύ Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Εμένα, αν με ρωτάγατε τι πρέπει να γίνει, θα σας έλεγα ένα πολύ ωραίο κάμπους μεταξύ
Ορεστιάδας και Δημοτήχου, που θα ενώσει τις δύο πόλεις, έτσι, θα έχει πολλές σχολές και θα είναι ένα κίνητρο για να έρθουν φοιτητές και διδάσκοντες. Χαίρομαι, κύριε Παναγκούτσο, που μου υπενθυμίζετε παλαιότερη αρθογραφία μου. το έχω πει στο παρελθόν αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Όσον αφορά στη σχολή ψυχολογίας, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στο Δημότιχο, ο Στέλιος Παναγκούτσος αναφέρεται στην ανάγκη στήριξής της από την αρχή, τόσο με εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και με κτηριακές υποδομές. Μόνο εάν του δώσουν την μπρίκα που του αρμόζει. Δηλαδή, του δώσουν από τώρα να δούμε τις προκηρύξεις για τα μέλη ΔΕΠ, το διδακτικό προσωπικό. Έχει περιθώριο το πανεπιστήμιο, επειδή τα γνωρίζετε τα πανεπιστημιακά, να προκηρύξει τις θέσεις. Αυτή τη στιγμή όχι. Άρα. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει. 17 θέσεις. Δεν μοιράστηκαν 17 θέσεις. Τελειώσαν αυτές. Ναι. Μοιράστηκαν. Τελείωσαν 17 θέσεις. Άρα, κύριε Παναγκούτσο, το πανεπιστήμιο δεν έχει. Είναι μόνο χρειάζεται, αν πρέπει να στελεχωθεί το καινούριο τμήμα, θα πρέπει να υπάρξει μία παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας που λέει: εγώ ξέρεις, εκτάκτως σας δίνω τόσες θέσεις για το τμήμα ψυχολογίας. Άρα λοιπόν, με εξαίρεση, έτσι. Μπορεί δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας μόνο. Μπορεί. Και αυτό, ναι, θέλει προσπάθεια πάντως. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε όμως το 2023 από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εάν ξεκινήσουν από τώρα, μπορεί και να προλάβουν. Πώς θα κάτσε για να βγει η κυβέρνηση πρώτα, περίμενε. Ναι, αυτό λέω. Αν αρχίσουν από τώρα, από την αρχή που θα αρχίσει, δηλαδή είναι από τα πρώτα μελήματα της νέας κυβέρνησης, μπορεί και να προλάβει. Δεύτερον, θέλει διοικητικό προσωπικό. Και τρίτον, θέλει και να διαμορφώσει και όλο αυτό το. Όλο αυτό το χώρο του Δημαρχείου να γίνει προσπελάσιμο για φοιτητές, έτσι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν στο δεύτερο τουρνά Σωτήρη Ηλίου που διοργάνωσε η Ακαδημία ΠΑΟ Κινόη στη μνήμη του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ηλίου. Στο τουρνά συμμετείχαν και ομάδες από τη Βουλγαρία. Τουρνά στη μνήμη του Σωτήρη Ηλίου διοργάνωσε η Ακαδημία ΠΑΟ Κινόη. Ο Σωτήρης Ηλίου ήταν ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχασε πρόωρα τη ζωή του σε τροχαίο. Σήμερα έγινε πραγματικότητα ένα από τα όνειρα που είχαμε σαν Ακαδημία, που ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα τουρνουά υποδομών στη μνήμη του Σωτήρη του Ηλίου, ένα παιδί που ήταν γέννημα θρέμα της ομάδος, ένα παιδί που τουλάχιστον σε μένα προσωπικά είχαν σχέση ιδιαίτερες, γιατί ήμασταν συμπαίκτες σε δύο διαφορετικές ομάδες επαγγελματικές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στο τέλος της πρώτης ημέρας για αυτό που έγινε, τη συμμετοχή για τον κόσμο, για το κομμάτι της οργάνωσης. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θα γίνει θεσμός. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε θεσμό και να διευθυνίζουμε και το ποδόσφαιρο και την πόλη μας σε βάθος χρόνου. Είναι δεύτερη μέρα αύριο. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν παρόντες. Επόμενη ομάδα, Ορέστης. Τους παράγοντες, τους ανθρώπους που ήρθαν να μας δούνε. Και θέλω να πιστεύουμε ότι την επόμενη θα γίνει ακόμη καλύτερα πράγματα. Στο τουρνουά συμμετείχαν ακαδημίες ομάδων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Όλοι όσοι γνωρίσαμε τον Σωτήρη Ηλίου, θυμόμαστε, τιμούμε, είναι ζωντανή η μνήμη. Πολλά συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση. Στο πρόσωπο του Γιώργου Αραμπατζή, όλη την ομάδα, όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι γονείς βοηθάνε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια στις συμμετέχουσες ομάδες. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα δυναμώνει αυτό το τουρνουά. Θα φέρνει τα παιδιά κοντά, πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα. Αυτές οι σχέσεις που μένουν σε αυτές οι ηλικίες είναι το βασικό. Ο Δήμος Ορεστιάδος, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Να είστε δυνατοί να στηρίζετε τα παιδιά και πάντα τέτοιες επιτυχίες. Ανέβαρε, Μέλη. Μέλη, ανέβαρε! Γρήγορα με τη μία! Φεύγεις!